Επίτιμη Δημότης Ορεστιάδας θα αναγορευτεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Ξεκινούν από αύριο οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια Διδημοτήχου 2024. Διυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία των φορέων της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ποιοι συμμετείχαν? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 17 Μαΐου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Επίτιμη Δημότης Ορεστιάδας θα αναγορευτεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στην χθεσινή συνεδρίαση. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, Θεοδόρα Σέμεν, ανέφερε στην εισήγησή της ότι η αναγόρευση θα γίνει τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά της κυρίας Σακελαροπούλου ως θεματοφύλακας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, καθώς και τη μακρά θητεία της στον δικαστικό χώρο. Επίτιμη Δημότης Ορεστιάδας θα αναγορευτεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου μετά την εκ νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στη συνεδρίαση την 5η 16 Μαΐου. Η κυρία Σακελαροπούλου θα επισκεφθεί τον Εύρο τον Ιούνιο με αφορμή τα εγγένεια της διαδραστικής έκθεσης επιστήμης και τεχνολογίας Ευγένιος Ευγενίδης που λειτουργεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Καστανεών. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, Θεοδόρα Σέμεν, ανέφερε στην εισήγησή της ότι η αναγόρευση θα γίνει τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη θεσμική της προσφορά ως θεματοφύλακα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, καθώς και τη μακρά θητεία της στο δικαστικό σώμα. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης, το 140/2023, η οποία αφορά την ανακήρυξη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνης Σακελαροπούλου, σε επίτιμη Δημότη του Δήμου Ορεστιάδας, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψή της στο Δήμο μας τον Ιούνιο του 2024, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη θεσμική της προσφορά ως θεματοφύλακα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, καθώς και την μακρά θητεία της στο δικαστικό σώμα. Με τρίμερες ποικίλες εκδηλώσεις θα γιορταστούν τα Ελευθέρια Διδημοτήχου 2024 από το Σάββατο 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 20 του μηνός. Τα μουσεία της πόλης την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων θα λειτουργήσουν με δωρεάν είσοδο για τους επισκέπτες, μιας και είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, αγώνα δρόμου, συναυλία και εκδήλωση με θέμα «Ας ζήσουμε στο Διδημότυχο του 1930». Τρεις μέρες θα διαρκέσουν τα Ελευθέρια Διδημοτήχου 2024. Το Σάββατο 18 Μαΐου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων, όλα τα μουσεία της πόλης του Διδημοτήχου θα είναι ανοιχτά το πρωί και το απόγευμα στο πλαίσιο των Ελευθεριών με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Και φέτος λοιπόν γιορτάζουμε τα Ελευθέρια στο Δήμο Διδημοτήχου. Είναι μια εκδήλωση η οποία τιμά τους προγόνους μας και την προσπάθεια η οποία τελεσφόρησε για την απελευθέρωση της πόλης. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων γιορτάζοντας τα 104 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης και ξεκινώντας από το Σάββατο και εκμεταλλευόμενη την Παγκόσμια ημέρα μουσείων, έχουμε ανοιχτά όλα τα μουσεία της πόλης, ξεκινώντας από το εκκλησιαστικό, το οποίο φιλοξενείται και εδρεύει μάλλον κάτω από την Ελευθερώτρια, τον Ιερό Ναό, το πολεμικό μουσείο, το οποίο θα είναι και αυτό ανοιχτό πρωί και απόγευμα, το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο θα δέχεται κόσμο και θα ξεναγεί, όπως επίσης και το Λαογραφικό Μουσείο, στο οποίο όποιος το επισκεφθεί θα δει πώς κατασκευάζεται το έθιμο της Φούντας, που ήταν το πιστήριο του Αραβώνα παλαιότερα, με βασιλικό, όπου η κυρία Χρυσούλα θα δείξει τον τρόπο κατασκευής και θα κάνουμε ένα ταξίδι παλαιότερα, στο χρόνο. Την ίδια μέρα το απόγευμα έχουμε μία θεατρική παράσταση με τίτλο «Εκείνος και εκείνος», η οποία γίνεται από τον Σύλλογο το Κάστρο και θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Αμφιθεάτρου στο Δήμο Διδημοτήχου. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ελευθερώτριας, επετειακή ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Το μεσημέρι υποδοχή της Ιερής Εικόνας Παναγίας Σουμελά. Ακολουθεί ο έκτος αγώνας Κάστρου Διδημοτήχου και στις 7:30 συναυλία με τον τραγουδιστή Παναγιώτη Δόβρη. Την Κυριακή ξεκινάμε με το τελετουργικό, όπου εκεί ο κόσμος θα γιορτάσει τα Ελευθέρια προσκυνώντας τις εικόνες της Παναγίας Ελευθερώτριας. Την επετειακή ομιλία θα μας την κάνει η κυρία Ανθή Παπαδοπούλου, μια μεταδιδάκτορ παιδαγωγικής, φιλόλογος στο Γυμνάσιο Μεταξάδων,
Και θα συνεχίσουμε με μια κατάθεση στεφάνου πριν, αφού γίνει πρώτη η επιμνημόσυνη δέηση, όπου μετά κορυφώνεται η μέρα αυτή με τον αγώνα δρόμου. Ο αγώνας δρόμου στο Δήμο Δημοτήχου ξεκίνησε από το 2016 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Λαλούση με σκοπό να αναπτύξει πολιτιστικά το Δημότυχο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι οι οποίοι είναι δρομείς να έρχονται σε αυτή την ακριτική πόλη ανοιχτό μουσείο, ώστε τρέχοντες και να τη γνωρίζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους ψυχής τον κύριο Λαλούση για αυτή την πρωτοβουλία που πλέον έγινε θεσμός. Στη συνέχεια, όταν γίνουν οι απονομές, γιατί θα υπάρχει αγώνας δρόμους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα παιδάκια και για μεγαλύτερους, θα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων και των 10 χιλιόμετρων. Θα κορυφωθεί όλο αυτό με τον κύριο Παναγιώτη Δρόβρη, ο οποίος στο χώρο της Παναγίας Ελευθερώτριας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμιότατο, ο οποίος μας παραχώρησε το συγκεκριμένο σημείο, θα καταλήξει σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, όπου θα τη χαρεί όλος ο κόσμος. Τη Δευτέρα, τα Ελευθέρια Διδημοτήχου θα ολοκληρωθούν με την εκδήλωση του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διδημοτήχου «Καστροπολίτες, γνώση και δράση» με θέμα «Ας ζήσουμε στο Διδημότυχο του 1930». Κλείνοντας, τη Δευτέρα, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στη βιβλιοθήκη του Δήμου Διδημοτήχου, ένα κτίριο πάρα πολύ όμορφο και αξιόλογο, όπου εκεί θα γίνει μια πολύ ωραία ιστορική δράση που θα αναφέρεται σε στοιχεία από την πρώτη εφημερίδα που εκτυπώθηκε στο Δήμο Δημοτήχου, φωτογραφίες, τεύχη και κείμενα, όπου ο κύριος Γιάννης Σαρσάκης και ο Σύλλογος Καστροπολίτες έχουν επιμεληθεί αυτή την διοργάνωση και είναι η ώρα να αρχίσει ο κόσμος να μαθαίνει για το αστικό περιβάλλον του Δήμου Δημοτήχου και για την προσπάθεια που έκανε αυτή η πόλη μέσα στο πέρας του χρόνου να αναδειχθεί σε μια σοβαρή πόλη που αναπτύσσεται. Συνδιυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία των φορέων της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Κώστας Βενετίδης μαζί με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Στόχος της διυπουργικής σύσκεψης, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Βασίλη Κιχίλια και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ήταν ο συντονισμός των φορέων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Στις 14 Μαΐου, φορείς της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησαν τη δεύτερη συντονιστική σύσκεψη παρουσία του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Θεόδωρου Βάγια και του υποστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα για τη συνεργασία στρατού και πυροσβεστικής εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε όλη την Ελλάδα, στις 14 Μαΐου, την ημέρα της απελευθέρωσης δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, το απόγευμα, εμείς της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συναντηθήκαμε, κάναμε ένα συντονιστικό όργανο στην ουσία πολιτικής προστασίας, το δεύτερο, υπό την παρουσία του αρχηγού της πυροσβεστικής. Στην πρώτη συνάντηση ήταν στην ουσία ένα καινούργιο συντονιστικό. Ήταν εδώ ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο επιθεωρητής της Βορείου Ελλάδου και ο συντονιστής ο δικός μας, δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα συντονίζει αν τυχόν έχουμε κάποια φωτιά στην περιφέρειά μας όλες αυτές τις δράσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι η χθεσινή συνάντηση όπου συμμετείχε όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή εννοώ τα πυροσβεστικά, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια από το Ορμένιο μέχρι και τον Ευροκόπη, δηλαδή από το Δήμο Οριστιάδος μέχρι και το Δήμο Ευροκοπίου, ήταν η καινούργια ΕΜΟΔΕ, δηλαδή αυτή η μονάδα των δασοπυροσβεστών που ιδρύθηκε τώρα, παρουσία των δύο υπουργών όπως σας προανέφερα, και ήταν ένα επιστεύγασμα, δηλαδή μια διυπουργική σύσκεψη θα έλεγα, όπου κλείστηκε η συνεργασία και πλέον του στρατού, και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με άλλα χρόνια, στην βοήθεια και το έργο της πυροσβεστικής όσον αφορά την αντιπυρική προστασία. Στη διυπουργική σύσκεψη για την προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κιχίλια
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης. Στόχος της διυπουργικής σύσκεψης ήταν ο καλύτερος δυνατός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτικής προστασίας στην πρόληψη, τη διαχείριση αλλά και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Αυτό το οποίο με παρηγορεί εμένα σαν αντιπεριφέρεια και πολιτικής προστασίας στην περιφέρειά μας είναι ότι η ενεργοποίηση πρώτον του στρατού και θα μας βοηθήσει νομίζω πάρα πολύ αν ομιγένετο κάποια πυρκαγιά όσον αφορά τα μηχανήματα, γιατί όπως ξέρετε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ιδιαίτερα στη Ροδόπη και στον Εύρο κυριότερα, έχει πάρα πολλά στρατόπεδα με πολλά μηχανήματα και υπάρχει μια αγαστή συνεργασία πλέον με την πυροσβεστική και τα δασαρχεία όσον αφορά πρώτον την πρόληψη. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι η πρόληψη. Δηλαδή να προλαβαίνουμε τυχόν εστίες πριν ακόμα γίνουν μέγα πυρκαγίες όπως έγινε αυτό της περσινής χρονιάς. Αυτό σε μια συμφωνία μεταξύ δασαρχείων, στρατού, πυροσβεστικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου συμφωνήσαμε οι περιπολίες που θα γίνονται δηλαδή όταν έρχεται υψηλό σήμα κινδύνου για πυρκαγιές να μην συμπίπτουν, γιατί στα δάση μέσα γίνονται κάποιες περιπολίες από το στρατό, από την πυροσβεστική και από το δασαρχείο. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να είναι σε διαφορετικές ώρες ώστε να μην συμπίπτουν για να έχουν ευρύ φάσμα, να πιάνουν περισσότερο χώρο δηλαδή για να προλαβαίνουμε αν τυχόν τύχει κάτι. Στην ουσία είναι αυτό το ζήτημα το οποίο το θέτουμε όλοι, να προλάβουμε τις καταστάσεις. Είναι η πρόληψη, το πιο βασικό από όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν τυχόν λόγο, ξέρετε στην περιοχή μας εδώ ιδιαίτερα, όπως τόνισε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, είναι μια περιοχή με πραγματικά γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Είναι σύνορα, έχουμε δύο κράτη που συνορεύουμε. Είχαμε πάρα πολλές εστίες πέρσι, είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά. Αυτά πάνε να προλάβουν. Εντοπίστηκαν τα λάθη της προηγούμενης χρονιάς. Τα ξέρει ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, της πολιτικής προστασίας, ο ίδιος το ανέφερε. Αποτύχαμε πέρσι. Δεν μπορεί να έχουμε να κάνουν τόσες χιλιάδες στρέμματα, τη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα, ήδη ήταν η τελευταία συνάντηση, ίσως της πολιτικής προστασίας, όσον αφορά για την πρόληψη. Και όλα αυτά βέβαια θα μπορέσουν να τα υλοποιήσουμε στο πεδίο αν τυχόν υπάρχει κάποια πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο στην πολιτική προστασία. Βέβαια με αυτές τις κλιματικές αλλαγές, τις ταυτόχρονες και τις απότομες, δεν μπορεί ποτέ κανένας να πει ότι θα έχουμε πυρκαγιά, θα έχουμε πλημμύρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ιδιαίτερα στον Εύρο και σε ένα κομμάτι της Ροδόπης τα δάση μας είναι αποψηλωμένα και μπορεί με μια απότομη βροχόπτωση, ιδιαίτερα και τους καλοκαιρινούς μήνες, να έχουμε και πλημμύρες. Υποχρεωμένοι είναι οι επαγγελματίες της εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα να αλλάξουν τη ταμιακή τους μηχανή με νέων προδιαγραφών μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η αλλαγή γίνεται για την πάταξη της φοροδιαφυγής σε αυτού του είδους τα καταστήματα. Νέες ταμιακές μηχανές θα αποκτήσουν υποχρεωτικά τα καταστήματα εστίασης που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα. Θα γίνει παύση χρήσης απλών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για τις επιχειρήσεις με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα. Ημερολογιακά, βάσει απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα και τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει μέχρι 36 να έχουν αλλάξει. 36 του 24. Τώρα 30 Ιουνίου. Δηλαδή από μία εβδόμο θα πρέπει να έχουν αναγκαστικά μηχανές εστίασης. Ναι, η εστίαση θεωρείται όταν λέμε οτιδήποτε έχει τραπεζοκάθισμα και σερβίρισμα θεωρείται εστίαση. Καφέ, εστιατόρια, οτιδήποτε, σνακ, καφέ, οτιδήποτε έχει κάθισμα. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει η ταμιακή μηχανή να έχουμε ανοιχτά τραπέζια, δηλαδή όταν κάνω μια συναλλαγή να βγαίνει προσωρινή απόδειξη σε τραπέζι. Μπορεί ο πελάτης να πάρει και κάτι άλλο. Ωραία, πάμε και άλλη προσωρινή απόδειξη και στο τέλος θα κοπεί το σύνολο της απόδειξης με επιθυμία του πελάτη, αν πρόκειται για κάρτα,
αν πρόκειται για μετρητά κτλ. Αυτό γίνεται με απόφαση της ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό είχε μεριμνηθεί εδώ και πολύ καιρό φυσικά και αρκετοί μαγαζάτρες κάνανε, ας πούμε, αίτηση για βάουτσερ, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλό, γιατί στην ουσία δεν πληρώνεις τίποτα. Δηλαδή το βάουτσερ καλύπτει σχεδόν όλη την καθαρή αξία της ταμιακής. Και πληρώνεις το ΦΠΑ μόνο, εντάξει, το οποίο το παρακρατάς, δεν είναι θέμα. Φυσικά υπάρχει, αλλά τώρα έχει κλείσει προς στιγμής. Δεν ξέρω αν θα αφήσουν ή θα ξανανοίξουν πάλι για νέες αιτήσεις. Τα καταστήματα που λειτουργούν με ειδικές ασφαλείς φορολογικές διατάξεις σήμανσης στοιχείων από την 1η-11η-2023 μέχρι τις 30η-2024 έχουν την υποχρέωση φορολογικού μηχανισμού άθρησης ή σήμανσης γενικού τύπου εστιατορίου ή φορολογικής ταμιακής μηχανής ή αυτόνομης δημοσιονομικής μονάδας επεξεργασίας εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Διασύνδεση, όχι, δεν αλλάζουν τα POS, μένουν τα ίδια, θα πρέπει να γίνει νέα διασύνδεση βέβαια. Όμως αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον σιγά σιγά, διότι έχουν γίνει αρκετές αναβαθμίσεις και οι ταμιακές πλέον της εστίασης που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι ήδη αναβαθμισμένες πλήρως και γίνεται πολύ εύκολη πλέον η διασύνδεση με τα POS. Στις 9 Ιουνίου 2024 οι Έλληνες πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών 2024 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν συνολικά 21 ευρωβουλευτές όπως και στις ευρωεκλογές του 2019. Να σημειωθεί ότι η ελληνική επικράτεια αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επομένως τα πολιτικά κόμματα κατεβαίνουν με ενιαία ψηφοδέλτια. Η ψηφοφορία φέτος διεξάγεται τόσο σε εκλογικά τμήματα όσο και μέσω της επιστολικής ψήφου. Συγκεκριμένα, για τους Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζουν στην Ελλάδα, το εκλογικό τμήμα καθορίζεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας. Για να βρείτε το εκλογικό σας τμήμα, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, για την ψηφοφορία στο εκλογικό τμήμα θα πρέπει να φέρετε μαζί την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασφαλιστικού ταμείου για τον απαραίτητο έλεγχο. Η αναγνώριση των εκλογών μπορεί επίσης να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας. Όσον αφορά στους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν κάνοντας χρήση του πρόσφατα θεσμοθετημένου δικαιώματος επιστολικής ψήφου από την Ελλάδα το εξωτερικό, έως τις 29 Απριλίου προβλεπόταν η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι στις χώρες του εξωτερικού, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα συσταθούν εκλογικά τμήματα. Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών, δηλαδή οι γεννηθέντες από έως 31 το 10ο του 2007, είναι είτε Έλληνες πολίτες είτε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Στον οικισμό της Μικρής Δοξιπάρας θα πάμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Η Μικρή Δοξιπάρα βρίσκεται στον Βόρειο Εύρο προς τα σύνορα με τη μεθοριακή γραμμή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Απέχει 27,5 χιλιόμετρα δυτικά από την Οροστιάδα. Ως οικισμός επίσημα αναφέρεται το 1924. Σε τοποθεσία νότιο-δυτικά του χωριού και ανάμεσα στα χωριά Ζώνη και Χελιδόνα υπάρχει τύμβος, τούμπα, διαμέτρου 60 μέτρων και ύψους 7,5 που κατασκευάστηκε σταδιακά στις αρχές του 2ου αιώνα επάνω σε φυσικό ύψομα, ώστε ο τύμβος να είναι ορατός από μακριά και βρισκόταν στο δρόμο που ένωνε την Αδριανούπολη με τη Φιλιππούπολη. Σε αυτόν ενταφιάστηκαν μετά από καύση 4 μέλη μιας πλούσιας οικογένειας γεωκτημόνων και δίπλα τα κτερίσματά τους 5 άμαξες που τις μετέφεραν στην περιοχή του τύμβου, τα υποζύγια τους και 5 ακόμη άλογα. Η περιοχή από το 2011 έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος με την ονομασία Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης.